Την συνέντευξη τύπου όσον αφορά την 33η έκθεση εδώ στα Κύλα. Όπως καταλαβαίνετε, οι εργασίες πλέον είναι σε πυρετό ρυθμό. Ευελπιστούμε ότι πρωτίστως ο καιρός θα είναι αυτός που θα είναι σύμμαχος. Ευτυχώς θεωρώ ότι έχει βρέξει, έχει βγάλει τα κακά του. Επομένως, πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή εβδομάδα για ερχόμενη που θα γίνει και η έκθεση. Η έκθεση, όπως γνωρίζετε, είναι μια θεσμική έκθεση με μια μεγάλη ιστορία. Φέτος θα ακολουθήσουμε μια λίγο διαφορετική οδό στο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, διότι όπως γνωρίζετε η έκθεση πάντα έχει ένα γενικό χαρακτήρα προβολής και πρόθεση των τοπικών προϊόντων. Αυτό θα έχουμε κλασικά ένα ειδικό αφιέρωμα στη γαστρονομία, όπως επίσης και η εκδήλωση της αστυνομίας, όπου περισσότεροι γνωρίζετε είναι ένα γεγονός το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους μικρούς μας φίλους. Φέτος, ειδικά μιλώντας και με τον Διευθυντή Τροχιάς, τον κύριο Διόγκαρη, και τον ευχαριστώ φυσικά, θα κληρωθούν πάνω από 50 έως και 60 ποδήλατα, κάτι το οποίο θα μας επηρεάσει πάρα πολύ θετικά και στην επισκεψιμότητα. Και φυσικά οι μικροί μας φίλοι θα μάθουν περισσότερο, ή μάλλον η παιδεία περί του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα είναι σίγουρα καλύτερη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Η πληρότητα της έκθεσης αγγίζει πλέον περίπου το 90%. Έχουν μείνει μερικά περίπτερα διαθέσιμα. Το λέω αυτό γιατί αν υπάρχουν μερικοί εκθέτες ενδιαφερόμενοι που μπορούν να έρθουν. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι φέτος, σε σχέση με πέρσι, όπου πολύ καλά γνωρίζετε ότι η χρονιά δεν ήταν τόσο καλή, τα περίπτερα είναι διπλάσια. Επομένως, ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα κλείσουμε γύρω στα 130 περίπτερα. Αυτά σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει καμία ερώτηση, πολύ ευχαρίστω. Σύνολο 130 μέσα έξω με πάντα. Ναι, ναι. Ωραία. Που σημαίνει και μεγαλύτερα σου θα δείτε. Πέρυσι πώς έγινε. Σαφώς. Πέρυσι πώς έγινε. Πώς είχαμε γύρω στα 80 περίπτερα. Έχει ανακοινωθεί για το ποιος θα έρθει από βρεσβικά. Πάμε. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ και από μένα και από τη διοίκηση του επιμελητηρίου για την παρουσία σας και τον κόπο που κάνετε και εσείς και την προσπάθεια για να αναδείξουμε όλοι μαζί την έκθεση. Οι εκθέσεις είναι γνωστό ότι αποτελούν ένα απαραίτητο συντελεστή για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα την προβολή των προϊόντων τους. Και αποτελούν πλέον τον πιο αποδεκτό τρόπο για το ξεκίνημα συνεργασιών και μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, οι διοικήσεις του επιμελητηρίου και του εκθεσιακού θα δώσουμε πάλι ένα δυναμικό παρόν και θα αποδείξουμε ότι με μια καλή συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους φορείς και την Περιφέρεια και το Δήμο Κοζάνης, αλλά και τα τρία επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας, ότι φέτος πραγματικά θα κάνουμε μια έκθεση η οποία θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Στο πείσμα των καιρών, στο πείσμα ενάντια στο επιχειρηματικό περιβάλλον, εμείς θα αποδείξουμε ότι οι επιχειρήσεις είναι όρθιες, ότι η Δυτική Μακεδονία παράγει, ότι οι επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τις επιχειρήσεις όλης της χώρας είναι αυτές που πραγματικά μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα μας. Ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια από το Μάιο, μια μεγάλη συνεργασία με όλους τους φορείς. Πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, η πληρότητα αγγίζει το 90%. Υπάρχει ένα ειδικό αφιέρωμα φέτος στην 33η έκθεση, αφιέρωμα στα τρόφιμα και στα ποτά. Κάτι που δεν μπορούμε να κρύψουμε, γιατί έχει ανάπτυξη στην περιοχή μας. Και βάσει αυτού του αφιέρωματος θα προσπαθήσουμε και να δείξουμε τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους, αλλά παράλληλα να προσκαλέσουμε και τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να γνωρίσουν και παράλληλα να γευστούν αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να γίνουν γνωστά σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Ευελπιστούμε από τις πληροφορίες που έχουμε και τις επαφές με την κυβέρνηση ότι την έκθεσή μας φέτος θα την εγκαινιάσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Οικονομίας, ο κ. Παπαδημητρίου. Πράγμα που δείχνει ότι η έκθεσή μας είναι η μεγάλη έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας που μπορεί να ανταγωνιστεί και να συναγωνιστεί άλλες εκθέσεις στην Ελλάδα. Εκαλούμε όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να την επισκεφθούν. Γίνονται προσπάθειες να προσκαλέσουμε κόσμο από άλλους νομούς και αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι θέλω να πω από καρδιάς ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ
σε όλους τους συναδέλφους μου, τους εκθέτες που θα πλαισιώσουν για ακόμα μια φορά σε αυτά τα δύσκολα χρόνια αυτήν την έκθεση. Γιατί η έκθεση, θέλω να το τονίσω αυτό, η έκθεση δεν είναι στοίχημα του Προέδρου του Κυριακίδη ή του Προέδρου του Ειδρυνιάδη. Η έκθεση είναι ένα στοίχημα όλων μας. Είναι μια έκθεση που προβάλλει εμάς, τον τόπο μας, την δική Μακεδονία και τα προϊόντα μας. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας από τη μεριά του να βοηθήσει για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής της έκθεσης. Να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι για την περιφέρεια είναι πρωταρχικό στόχος η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας της περιοχής και των προϊόντων που υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αυτός είναι και ο λόγος που η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποδεδειγμένα μέχρι τώρα έχει βοηθήσει με κάθε τρόπο την επιχειρηματικότητα και υλικά αλλά και με κάθε άλλο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας και τα προϊόντα μας να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Έτσι λοιπόν και φέτος θα είμαστε συμπαραστάτες εμπράκτως στην έκθεση των κύλων. Πιστεύουμε ότι είναι ένα νέο βήμα που γίνεται για το συγκεκριμένο θεσμό και από τους φορείς που απαρτίζουν κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή το Δήμο, την Περιφέρεια και το Επιμελητήριο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτό το νέο βήμα να είναι ένα σταθερό βήμα για το μέλλον, ώστε η επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε αποτελέσματα και στην μείωση της ανεργίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιχειρηματικότητα θα βοηθήσει και είναι ο πρώτος στόχος ότι μέσω της επιχειρηματικότητας θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί και η ανεργία στην περιοχή μας. Είναι λοιπόν και αυτός ένας τρόπος, είναι και αυτός ένας λόγος στον οποίο η περιφέρεια εμπλέκεται εμπράκτως, δίνει τον αγώνα μαζί με τους άλλους φορείς ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που επιδιώκουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει διαθέσει κάποια χρήματα η περιφέρεια? Η περιφέρεια έχει διαθέσει χρήματα ήδη, εκατομμύρια ήδη έχει διαθέσει στο επιμελητήριο έτσι και αλλιώς. Και σε κάθε περίπτωση που το επιθεσιακό κέντρο χρειάζεται χρήματα για οποιοδήποτε λόγο, η περιφέρεια είναι πάντα δίπλα. Να θυμίσω ότι πέρσι ήδη έχουμε εγκρίνει για τις δομές που αυτή τη στιγμή νοικιάζει το εκθεσιακό κέντρο, έχουμε εγκρίνει ένα μεγάλο ποσό ώστε αυτά, πιστεύω πολύ σύντομα να υλοποιηθεί κιόλας, αυτές οι δομές να αγοραστούν ώστε να ανήκουν στο εκθεσιακό κέντρο, ώστε να μην φεύγουν χρήματα σε ενοικιάσεις δομών. Είναι και αυτό ένα δείγμα το ότι η περιφέρεια είναι δίπλα στο εκθεσιακό κέντρο, δίπλα στο επιμελητήριο και μαζί συμπράττουμε για αυτά που σας είπα πριν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής. Αν να συμπληρώσω στον κύριο Καρατζόπουλο το εξής, ότι είναι πλέον γεγονός ότι το εκθεσιακό κέντρο έχει δικό του εξοπλισμό. Δηλαδή έχει ήδη αγοραστεί ο εξοπλισμός. Έχει αγοραστεί, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Έτσι βρίσκεται μέσα και φέτος θα έχουμε την τιμητική να κάνουμε την έκθεση. Τουλάχιστον κατά 80% ο εξοπλισμός θα είναι δικός μας και δεν θα χρειάζεται να νοικιάζεται πλέον στα επόμενα χρόνια. Ωραία, είναι κάτι ευχάριστο και αυτό νομίζω ότι είναι στην πράξη η στήριξη της περιφέρειας στο εκθεσιακό κέντρο και σε αυτό το θεσμό. Η νέα σας ιδιότητα, συγγνώμη, είναι εντεταλμένος σύμβουλος θέματα εμπορίου. Ωραία. Αυτά που λέμε τώρα είναι μόνο από περιφέρεια ή και από άλλους φορείς? Θα κάνω δήλωση. Λοιπόν, θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ΔΕΗ για την πολύχρονη συμπαράσταση που δίνει στον εκθεσιακό θεσμό ως χορηγός της έκθεσής μας. Επίσης να ευχαριστήσω την εταιρεία ΕΔΑΔΗΜ και επίσης την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για την καλύτερη έκθεση. Είστε έτοιμοι, εντάξει? Πάμε. Η 33η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας, το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός της περιοχής, όπως έχουμε συνηθίσει δικαίως να λέμε, είναι πρώτων πυλών. Ο Δήμος Κοζάνης, όπως κάθε χρόνο, εκφράζει την απόλυτη στήριξή του στη διοργάνωση, καθώς πιστεύουμε πως υπηρετεί αφενός την ανάγκη για ανάδειξη του πλούτου των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών της τοπικής μας οικονομίας, αλλά αφετέρου υπηρετεί και την εξωστρέφεια που τόσο αναγκαία είναι στις μέρες μας. Ο τόπος μας παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα, διαθέτει επαγγελματίες με όραμα και ικανότητες, επιχειρήσεις που μπορούν επάξια να σταθούν στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι όμως και ένας τόπος, όπως πιστεύω και συνολικά η χώρα μας, σε μια νέα εποχή,
σε αναζήτηση ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου. Ο Δήμος Κοζάνης στηρίζει και θα συνεχίσει να κάνει, να υποδηλώνει έμπρακτα τη στήριξή του στις προσπάθειες των επιχειρήσεων της περιοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό και στον εμπορικό κόσμο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους διοργανωτές και το αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των προσδοκιών όλων μας. Καλούμε όλο τον κόσμο της περιοχής να αγκαλιάσει την έκθεσή μας. Ερωτήσεις.